αθωράκιστη πραμένη εδώ και δεκαετίες η ευρύτερη περιοχή της Αλικαρνασσού από τους ορύβους του αεροδρομίου Ηρακλείου, καθώς μία σειρά προτάσεων από τους αρμόδιους φορείς έμειναν στα χαρτιά. Αυτό δηλώνει ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης, με τον ίδιο να στρέφει τα βέλη του εναντίον του Υπουργείου Περιβάλλοντος, κάνοντας λόγο για σιωπηρή διαβούλευση της μελέτης στρατηγικής χαρτογράφησης ορύβου, την οποία δεν έλαβαν, όπως και άλλοι φορείς, χαρακτηρίζοντας ως απαράδεκτο το γεγονός. Και όλα αυτά συμβαίνουν 11 χρόνια από το προηγούμενο σχέδιο δράσης. Αυτή η διαβούλευση δεν ειδοποιήθηκε δυστυχώς κανείς. Αλλά σίγουρα οι διαπιστώσεις τις οποίες κάνει και η μελέτη του 2013 αλλά και η τωρινή του 2024 είναι σχεδόν οι ίδιες όσον αφορά το θόρυβο. Έχουν υπερβάσεις αρκετές της τάξης του 30% και πλέον του θορύβου σε αρκετές ώρες της ημέρας, σε ώρες κοινής ησυχίας, νυχτερινές ώρες, οι οποίες προφανώς ο θόρυβος προκαλεί περισσότερα προβλήματα υγείας σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Διαταραχές ύπνου, δυσκολίες μάθησης κλπ. Αυτό το οποίο πραγματικά διαπιστώνουμε εν τέλει είναι ότι η πολιτεία δεν αντιμετωπίζει τους πολίτες όπως θα τους αντιμετώπιζε μια ευρωπαϊκή χώρα. Υποφέρομαι. Όταν περάσει το αεροπλάνο, όλος ο κόσμος ταρακουνιέται. Είναι μαρτύριο για μας. Μαρτύριο. Αγωνιούμε πότε θα φύγει το αεροδρόμιο. Τα χάλια μας τα ξέρουν όλοι. Το Φεβρουάριο του 2027 θα λειτουργήσει το νέο αεροδρόμιο. Αν το φτάσουμε εμείς μια πάρτι. Τόσα χρόνια νέα ήμουνα και γέρασα. Τώρα θα με ενοχλήσει. Σύμφωνα με τη μελέτη χαρτογράφησης ορύβου, παρατηρείται ιδιαίτερα αυξημένο ποσοστό πληθυσμού που εκτίθεται σε ψηλότερες στάθμες που προσεγγίζουν ακόμη το 31,2% επιβεβαιώνοντας σημαντική επιβάρυνση στο ακουστικό περιβάλλον από τη λειτουργία του αεροδρομίου Ηρακλείου, ενώ το 4,67% του πληθυσμού στην ευρύτερη περιοχή του Αρολιμένα παρουσιάζει σημαντική διαταραχή του ύπνου. Όλη νύχτα και όλη μέρα δεν μας αφήνει ήσυχο. Εγώ προπαντός είμαι δίπλα από το διάδρομο. Πρόβλημα μεγάλο. Έχω γίνει κουφός. Δεν ακούμε τώρα και έτσι δεν μας ενοχλεί το. Το έχουμε συνηθίσει. Υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν πάρθει. Φύτευση, ηχοπετάσματα. Εμείς κάναμε την παρέμβασή μας. Τη στείλαμε και στο Υπουργό Περιβάλλοντος, στον κύριο Σταϊκούρα και στην Περιφέρεια Κρήτης, στον κύριο Σταύρο Ανατάκη. Κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου. Έστω και τώρα τα επόμενα 3 χρόνια, κάποιες, αν μη τι άλλο, παρεμβάσεις. Να πάρθουν μέτρα για την άμβληση των επιπτώσεων του θορύβου, τονίζει ο κ. Σταβερναράκης, ο οποίος επισημαίνει την ανάγκη εκπόνησης ανάλογου σχεδίου δράσης και για το υποκατασκευή αεροδρόμιο στο Καστέλι.